Αρνό. Κλείνουμε παιδιά το τετράγωνο εργασιών και εδώ παρέα με τον ελέφαντα, το σύμβολο της μνήμης. Να θυμηθούμε λίγο παιδιά πώς χειριζόμαστε το κομπιουτεράκι. Εσείς βέβαια ό,τι πραξούλες κάνετε θα τις κάνετε παιδιά με χάρτη και μολύβι έτσι για να εξασκηθούμε. Απλώς δεν είναι κακό να ξέρουμε πώς μπορώ να χρησιμοποιώ και το κομπιουτεράκι μου. Για να δούμε. Ποια πλήκτρα με ρωτάει πρέπει να πατήσω για να εμφανιστεί ο αριθμό 37. Παιδιά, πώ εγώ θα γράψω στο κομπιουτεράκι μου το 37. Πρώτα θα πατήσω το 3, όπω τα βλέπω. Πρώτα θα πατήσω το 3, ε. Άρα εδώ στην οθόνη θα μου εμφανιστεί το 3. Και μετά θα πατήσω το 7. Να το. Και εμφανίζεται πιο δεξιά. Άρα μου έβγαλε τον αριθμό που ήθελα, παιδιά. Μου έβγαλε τον αριθμό πιο 37. Εύκολο. Άρα το πρώτο πλήκτρο που θα πατήσω είναι το 3 και αμέσως μετά θα πατήσω το 7 για να δούμε και παρακάτω. Ποια πλήκτρα λέει πρέπει να πατήσω για να σχηματιστεί ο αριθμό 509. Ε, πρώτα, παιδιά, τι θα κάνω. Πρώτα θα πατήσω το 5. Να το. Πρώτα το 5. Μετά θα πατήσω το 0. Έτσι, όπω τα βλέπω έτσι, παιδιά. Πρώτα το 5. Μετά το 0 και μετά το 9. Μετά θα πατήσω και το 9. Να το. 509. Πρώτα πατάω το 5. Μετά το 0 και μετά το 9. Για να συνεχίσουμε. Ρωτάει η άσκησή μου τώρα, παιδιά, το εξή. Λέει, τι με ρωτάει. Θέλω, λέει, να εμφανίζονται στην αριθμό μηχανή, χωρί να σβήνω ή να ξεκινάω από την αρχή, διαδοχικά οι αριθμοί. Τρία. Δηλαδή, παιδιά, έτσι όπως είναι το κομπιλτεράκι μου, εγώ τι θα κάνω. Θα γράψω το κομπιλτεράκι μου τον αριθμό μετά τι πρέπει να κάνω για να μου εμφανιστεί το 43. Προσοχή. Χωρίς να σβήσω τίποτα ή χωρίς να ξεκινήσω από την αρχή. Ε παιδιά από το 3 για να πάρω το 43. Δηλαδή τι έκανα. Πήγα στο 43. Δηλαδή πήγα στο 3 και πρόσθεσα άλλα 40. Άλλες 4 δεκάδες. Αυτή παιδιά είναι η λογική. Θα πάτε δηλαδή εσείς στο κομπιτεράκι σας και τι θα κάνετε. Θα πατήσετε το 3. Να το. Πατάω το 3. Να το, μου εμφανίζεται εδώ. Μετά τι κάνω. Πατάω εδώ που λέει συν. Εντάξει. Μόλι πατήσετε συν, παιδιά, αυτό θα εξαφανιστεί. Και ετοιμάζεται να δεχτεί αυτό που θα του δώσετε. Εγώ θα του πατήσω μετά το 40, το 4 και το 0. Να το. Οπότε προσθέτει και το 40. Και μετά, αν του πατήσετε εσείς το ίσον, ξέρετε τι αποτελεσματάκι θα σας βγάλει εδώ. Το 43. Άρα αυτό είναι παιδιά. Αν δηλαδή στο 3 το προσθέσω άλλα 40, θα πάρω το 43. Και μετά τι πρέπει να κάνω, ώστε από το 43 να πάω. Πού να πάω, στο 743 Επειδή από το 43, για να πάω στο 743, δεν πρέπει να προσθέσω άλλα 700, ε. Άλλε 7 εκατοντάδες για να πάω στο 743. Δηλαδή, παιδιά, έτσι όπω έχετε το αποτελεσματάκι σα το 43, τι θα κάνετε εσεί. Κοιτάξτε. Θα πατήσετε το συν. Εντάξει. Και μετά τι θα κάνετε. Θα πληκτολογήσετε τον αριθμό ποιον. Το 700. Άρα θα πατήσετε πρώτα το 7. Οπότε εδώ πέρα στην οθόνη θα σας εμφανιστεί παιδιά το 7. Μετά το 0. Να το εμφανίζεται εδώ πάνω. Και μετά ξανά το 0. Πάλι εμφανίζεται εδώ. Να το, προσθέτει και το 700. Αν τώρα εσείς πάτε εδώ και πατήσετε το ίσον, εδώ πάνω παιδιά θα σας βγάλει το υπέροχο αποτέλεσμα που θέλει άσκηση, το 743. Άρα, αν προσθέσω κι άλλα 700, θα πάρω 743. Είναι παιδιά ένα παιχνιδάκι. Τι αριθμό πρέπει να προσθέτω κάθε φορά για να μου βγάζει στο αυτό που θέλω. Για να δούμε και το άλλο. Ξεκινάω από το 0. Μάλιστα. Βάζω δηλαδή στο κομπιουτεράκι μου τι. Πάω στο κομπιουτεράκι μου. Πατάω το 0 και εδώ πάνω μου βγάζει 0. Μάλιστα. Πώ τώρα από το 0 εγώ θα πάω στο 10. Ε, παιδιά, αν καταλάβαμε τώρα, αν στο 0 προσθέσω και μία δεκάδα, προσθέσω και άλλα 10, 0 και άλλα 10, δεν θα μου κάνει αυτό το 10 που θέλω. Αυτό ακριβώ πρέπει να κάνω και στο κομπιουτεράκι. Έτσι όπω είναι το 0 να πατήσω εγώ συν, να προσθέσω δηλαδή και, και αυτό σημαίνει το συν. Και πόσα ακόμα, 10. Πατάω το 1, εμφανίζεται εδώ πάνω. Πατάω το 0, εμφανίζεται εδώ πάνω. Να το, προσθέτει και άλλα 10. Ε, και μετά παιδάκια, αν μου πατήσετε εσείς το ίσον, θα σας βγάλει εδώ πάνω το αποτέλεσμα πιο 10. Οπότε να το, το αποτέλεσμα που ήθελα να μου εμφανιστεί. Και μετά από το 10 τι πρέπει να πατήσω στο κομπλιτεράκι για να μου εμφανιστεί το 610? Κοιτάξτε, παιδιά, τρομερή αλλαγή. Ε. Από το 10 που ήταν, τι ήταν, μια απλή δεκαδίτσα. Μια δεκάδα, μια φορά το 10. Πήγα στο 610. Πήγα δηλαδή τι, σε 6 εκατοντάδε, ε, πήγα στο 600. Μεγάλωσε πάρα πολύ παιδιά, από το 10, το λέει και η λέξη, για να πάω στο 610, δεν προσθέτω άλλα 600. Δηλαδή, άμα πω 10 και άλλα 600, άμα κάτσετε παιδιά και κάνετε αυτήν εδώ την πραξούλα κάθετα, δεν θα πάρετε το αποτέλεσμα 610 που θέλει εδώ εκφωνητή. Άρα πρέπει να προσθέσω στο κομπιτεράκι μου και άλλα 600. Για να τα προσθέσω. Έτσι όπως είμαι στο 10, πατάω και στο κομπιτεράκι και 600. Πατάω εδώ πρώτα το 6, άρα εδώ στο κομπιτεράκι εμφανίζεται το 6. Μετά πατάω το 0 και στο κομπιτεράκι μου εμφανίζεται το 0. Και πατάω και άλλη μια φορά το 0, οπότε έχω το 600. Εάν τώρα παιδιά εσείς μου πατήσετε και το ίσον, εδώ πάνω ξέρετε τι θα σας βγει. Θα σας βγει το αποτέλεσμα 610 που θέλω. Να το. Άρα στο κομπιλτεράκι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα 600. Και παιδάκια επειδή σας κούρασα, αλλά το κομπιλτεράκι εσείς θα αρχίσετε να το συνηθίζετε μετά το λύκειο. Και λίγες πραξούλες με χαρτί και μολύβι παιδιά είναι ωφέλιμες, μην το ξεχνάτε. Έχω στο κομπιλτεράκι μου το 7. Για να πάμε στο κομπιλτεράκι. Έχω το 7. Να το, το 7. Άμα το πατήσω θα μου βγάλει εδώ πάνω το 7. Τι πρέπει να πατήσω στο κομπιουτεράκι για να πάω στο αποτέλεσμα. 807. Προσοχή. Χωρίς να σβήσω τίποτα και χωρίς να ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Ε. Όπως είμαι. Έτσι όπως είμαι στο 7. Τι πρέπει να πατήσω στο κομπιουτεράκι για να πάρω το 807. Παιδιά κοιτάξτε. Το 807 τι έχει μπροστά του. Αυτές είναι οι μονάδες. Δεκάδα δεν έχει. 0 δεκάδες. Αλλά έχει και 8 εκατοντάδες. Δηλαδή, παιδιά, ο αριθμό μου έχει μπροστά και 8 εκατοντάδε. Δηλαδή, ποιο? Το 800. Αν δηλαδή στο 7, εμεί του προσθέσουμε κι άλλα 800, δεν θα πάω στο 807. Αυτή, παιδιά, είναι η απάντηση. Πρέπει να πάω δηλαδή εγώ στο κομπιουτεράκι μου και να του προσθέσω κι άλλα 800. Να πατήσω το συν. Και μετά τι? Το 800. 8. Αν πατήσω λοιπόν το 8, θα μου εμφανιστεί εδώ 8. Μετά, το 0. Να το μου εμφανίζεται εδώ πάνω το 0. Και ξανά το 0. Οπότε ξανά εδώ, να το, 800. Άρα, αν πατήσω το ίσον για να δω πόσο θα βγάλει αυτή η πρόσθεση, αυτή η πρόσθεση, παιδιά, θα βγάλει τον περιβόητο αριθμό που θέλει η άσκηση. 807. Να το. Παιδιά, είδαμε πώς χρησιμοποιούμε το κομπιουτεράκι. Μην το φοβάστε, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Απλώ δεν είναι για τώρα. Τώρα πρέπει αυτά να τα κάνουμε με χαρτάκι και μολυβάκι. Και το τελευταίο, τι λέει. Αν πατήσω, λέει, διαδοχικά τα πλήκτρα 4, 6 και 8, ποιο αριθμό θα σχηματιστεί στο κομπιουτεράκι μα, 4, 6 και 8, παιδιά, όπω το βλέπω. Πρώτα θα πατήσω πιο το 4. Άρα, εδώ πάνω θα γραφτεί το 4. Μετά θα πατήσω το 6, οπότε εδώ πάνω θα σχηματιστεί το 6. Τελευταίο θα πατήσω το 8, οπότε να το 8 εμφανίζεται εδώ. Πήρα τον αριθμό λοιπόν, πώς το διαβάζω, 468. Είναι ο αριθμό που έχει 8 μονάδες, 6 δεκάδες δηλαδή, 6 φορές το 10, το 60 δηλαδή, και 4 εκατοντάδες. 4 φορές το 100 δηλαδή παιδιά, δηλαδή το 400, πήραμε δηλαδή τον αριθμό 468.